Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, είναι μαζί μας στην εκπομπή μας. Είναι ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Περιφερειακού Συνδυασμού Πνοή Δημιουργίας Νοτιού Αιγαίου. Κύριε Κόκκινε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και σε εσάς και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πώς είστε, συναντιόμαστε μετά από αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο και πάλι. Με χαρά σας ακούω και... Και θέλω πάντα να είστε μάχημοι και δύνατε για να έχουμε υγεία όλοι μας. Γιατί αυτό είναι και το πολύτιμότερο αγαθό, δεν ξέρω, μην το ξεχνάμε. Εκδώσατε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, κύριε Κόκκινε, με αρκετά υπονοούμενα μέσα και αρκετές απορίες μας δημιούργησε, που αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές. Μιλάτε για ένα οργανωμένο σχέδιο καταπατητών στα νησιά. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Ακούστε, πριν λίγες ημέρες είχαμε την ημέρα του περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Αλλά τελικά αντί να εορταστεί όπως πρέπει με μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα βρισκόμαστε, θυμίζω, και μπροστά στην κλιματική αλλαγή με τις συνέπειες τις οποίες ήδη αρχίζουμε και βιώνουμε, βλέπουμε ότι αυτή η προστασία του περιβάλλοντος πάει περίπατο στα νησιά μας. Και το λέω πολύ ευγενικά για να μην πω κάποια κουβέντα πολύ βαρύτερη. Και επειδή η περιοχή μας δεν πρέπει να γίνει ούτε Βολιβία ούτε οτιδήποτε άλλο, το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, μπορεί να ακούγονται σκληρές οι. Ναι, ούτε Κολομβία, ούτε Βολιβία, ούτε να έχουμε τέτοιου είδους πράγματα όπου τελικά ο νόμος της χειρού και η παρανομία να υπερισχύει του κάθε νόμου και δικά της λογικής. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βλέπουμε καθημερινά να γίνονται καταπατήσεις στους αιγαλούς και τις παραλίες, οι ευθύνες να μετατίθονται δεξιά-αριστερά. Δυστυχώς πληροφορήθηκα ότι, και το λέω δυστυχώς γιατί λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη. Ναι, ναι. Δεν επιχαίρουμε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Βλέπουμε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να καλούνται από τη δικαιοσύνη να λογοδοτήσουν. Εννοείται. Βλέπουμε... από την περιφέρεια. Εννοώ από το Δήμο της Ρόδου, για την ακρίβεια. Από το Δήμο της Ρόδου, ναι, ναι. Αυτά που σας λέω έχουν βγει στη δημοσιότητα και πανελλήνια, ναι, και τοπικά, ναι. Έτσι, δεν βγαίνω... Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν επισέρχομαι σε ονοματολογία, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά είναι θλιβερά γεγονότα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, επίσης περιμένουμε να αναλάβει ευθύνες για να γίνουν εκεί που πρέπει καταδαφίσεις. Πρωτοβουλίες για μένα πρέπει να υπάρχουν και από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που δεν έχουν πάρθει μέχρι σήμερα σε κάποια ζητήματα, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν αρμοδιότητες, αλλά και εκεί που υπάρχουν αρμοδιότητες θα πρέπει να υπάρξουν ενέργειες. Και βλέπουμε επίσης κοίτες ποταμού, αναφέρομαι στην περίπτωση του ποταμού Μάκαρη στη Ρόδο, ναι, ναι, να χτίζονται και τετράστερα, πεντάστερα, να μαθαίνω ξενοδοχεία. Καλά, λοιπόν, παρόμοια λοιπόν... παραδείγματα έχουμε και στην ΚΕΑ, εδώ στις Κυκλάδες, και στη Νίο έχουν καταγγελθεί και σε άλλα νησιά φυσικά. Επειδή λοιπόν και στις Κυκλάδες υπάρχει και αυτό, και στην Άξου σε μικρότερη κλίμακα και σε Άξου, όλα τα νησιά. Και ναι, στα γεγονότα της Μυκόνου, να θυμίσω, που είχαμε πρόσφατα. Και στη Μύκονο, καλά, δεν την αναφέρω γιατί... Με τραγουδισμός κατά υπαλλήλων που κρατούσαν θερμοπύλες, πραγματικά οι άνθρωποι αντιστεκόνται στην παραχμή και στην παρανομία. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικά ζητήματα για τα οποία, επαναλαμβάνω, η οργανωμένη πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, και από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου βαθμού, και η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, και αυτοί που, οι υπηρεσίες που οφείλουν να παρεύουν, καταγγελίες που γίνονται στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, ναι, ναι, έτσι, σε όπου παντού, θα πρέπει να δείξουν όλοι τα αντανακλαστικά τους. Και επαναλαμβάνω, η θέση δικιά μας, του συνδυασμού μας, που είναι δημιουργία Νοτιού Αιγαίου, δεν είναι για να εξοντώσουμε κάποια πολιτικά. Δεν είμαστε ούτε ανθρωποφάγοι πολιτικοί, ούτε άνθρωποι που θέλουμε να χτυπήσουμε πολιτικά για τέτοια ζητήματα κάποιον άλλον. Θέλουμε να επιτέλους να επικρατήσει το δίκαιο για τις παραλίες, γιατί αυτή η φύση συνολικά την κληρονομήσαμε. Πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες και όχι να βλέπουμε, επαναλαμβάνω, καταπατητές μέχρι και στη θάλασσα μέσα να στείλουν εξέδρες και δεν ξέρω και τι άλλο. Το είδαμε και αυτό. Έχουμε τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Το είδαμε και αυτό. Ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Ξαπλώστρες. Στείλουν εξέδρες για συναυλίες. Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν τρελά πράγματα. Έτσι. Τρελά πράγματα τα οποία τα ζούμε και στη Ρόδο αλλά και σε πολλά άλλα νησιά πλέον. Και με τη Μύκονο στις Κυκλάδες να έχει τον πρώτο λόγο. Είπατε για την ΚΕΑ, είπατε για την Άξο κάποια ζητήματα. Είπαμε για την Νίο. Ναι. Ακούω και στη Σαντορίνη πάνε να γίνουν τέτοια παράλογα ζητήματα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε άπαντες και να γίνουν έργα που θα προστατεύσουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Σεβασμό στους ανθρώπους και στη φύση. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πώς εμπλέκεται σε όλο αυτό? Τι μέτρα μπορεί να λάβει, πώς μπορεί λίγο να βοηθήσει σε αυτό το τομέα? Ακούστε λίγο, κάποιες αδειοδοτήσεις περνάνε μέσα και από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα πρέπει να παίξει το πρωταγωνιστικό της ρόλο ως ηγετική, ως ηγέτιδα δύναμη, να το πω έτσι, στην αυτοδιοίκηση, και σε συνεργασία με τους Δήμους να πάρει πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας τα μηνύματα της κοινωνίας και παίρνοντας και τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν μπορεί να κλείνουμε το μάτι, δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το οποίο επιτελείται, γιατί η ανοχή είναι συνενοχή μετά. Επαναλαμβάνω, η ανοχή στην παρακμή είναι συνενοχή. Και κανείς από εμάς δεν πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βγει κάποια ψηφίσματα ή καταγγελίες και από την Περιφερειακή Αρχή, παραδείγματος χάρη, από την Παράταξη Περιφερειακής Αρχής, για αυτά τα οποία βιώνουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας προξενούν εύλογες απορίες και δεν θέλω να εστιάσω σε φήμες που μιλάνε με κομποριμοσύνη, με αλαζονία, κάποιοι φερόμενοι ως επιχειρηματίες, παύλα τζαναπέντιδες θα τους έλεγα, αν με επιτρέψετε να πω τη φράση, που εμφανίζονται ότι έχουν πλάτες, ότι εμφανίζουν να έχουν συγγένειες με υψηλά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα. Λοιπόν, μάλιστα, στην περιοχή μας. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά, και δεν είναι τυχαίο επίσης, και κάτι τελευταίο, κάτι πολύ σοβαρό, δεν είναι τυχαίο ότι τα φαινόμενα τραμπουκισμού που βλέπουμε, καταληψίες να χτυπούν πολίτες, να παίζεται το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι σε αυτές τις κατασκευές, και καλά τη νύχτα να νυχτίζεται και τη μέρα να βλέπουμε άλλο. Ναι. Ως εκτάματος βλέπουμε ένα πείσμα να έχει υψωθεί, έτσι. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις τρελές. Όταν βλέπουμε να εμποδίζονται λουόμενοι να φτάσουν στις παραλίες. Όταν βλέπουμε ότι γίνονται αυθαίρετα αποτέλεσμα να κλείνουν οι χήμαροι και να δημιουργούνται πλημμύρες μετά. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, για όλα αυτά δεν οφείλει και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να παίξει το ρόλο που της αρμόζει και σε νομικό πλαίσιο ό,τι της αναλογεί και σε ενέργειες παύλα πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν. Έτσι θα κλείσει και τα στόματα αυτών που τα τελευταία χρόνια με την αλαζονία τους αλλά και με την τακτική τους έχουν επεκτείνει την παρανομία τους. Το τονίζω. Τα τελευταία χρόνια η παρανομία έχει επεκταθεί σε απαράδεκτο σημείο. Ναι, πραγματικά έχει. Στην περιοχή μας, έτσι. Ναι, ναι, η αυθαιρεσία έχει πια ξεφύγει και εδώ λέτε ότι κάποιοι θέλουν να τα κουκουλώσουν αυτά τα θέματα. Δεν θα θέλουν να τα κουκουλώσουν, θα σας πω και το άλλο. Μα φαίνεται αυτό το πράγμα. Όταν λέμε και κάνουμε μόνο διαπιστώσεις μετά το τραγικό αποτέλεσμα, το θέμα είναι να προλάβεις το θάνατο. Mm-hmm. Όχι να κάνεις νεκροψία, συγγνώμη που μιλάω τόσο σκληρά. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί και γίνεται το θάνατο του περιβάλλοντος αυτή. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία και τα σκέφτονται όλοι οι πολίτες και τα συζητούν off the record όλα αυτά τα οποία μας λέτε και συζητούν και ακόμα παραπέρα κάποια και πράγματα. Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ αλλά να θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά. Γιατί... Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ την υπερευαισθησία που εμφανίζει ο κ. Χατζημάρκος για κάποια θέματα, αλλά που λέω δεν είναι στις αρμοδιότητές μας. Ναι, και έτσι, σε θέματα για τα οποία βοάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή, δεν έχω δει κάποια πρωτοβουλία να αναβάνεται και από τον ίδιο και από την Περιφερειακή Αρχή σοβαρή. Παρά τις ανακοινώσεις που όπως βλέπετε βγάζουμε και εμείς, δεν είμαστε αυτοί που θα λαϊκίσουμε ή θα λειτουργούμε με φαρισαϊσμό, αλλά νομίζω η στάση και η δικιά μου, και όταν είχα ευθύνη που κάναμε έργα συγκεκριμένα για την προστασία του περιβάλλοντος, από θέσεις ευθύνης επαναλαμβάνω, αλλά και από τη θέση της αντιπολίτευσης τώρα, νομίζω ότι δεν σταματάμε να μιλάμε με συνέπεια για αυτά τα στραβά και τα ανάποδα τα οποία συμβαίνουν και λυπάμαι που κάποιοι, επαναλαμβάνω, ζώντας σε νιρβάνα, χωμένοι ενδεχομένως στην αλαζονία τους και περικυκλωμένοι από κόλακες, δεν βλέπουν την πραγματικότητα που βιώνει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Γιατί έχει πολλά προβλήματα και αυτό που αναφέρουμε είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό, το οποίο θα έχει τον αντίκτυπό της. Μάλιστα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν αυτό και αν δεν μπει φρένο σε όλο αυτό κύριε Κόκκινε, πολύ φοβάμαι ότι θα καταστρέψουμε το περιβάλλον σε όλα τα νησιά και των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Και επίσης να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα μεγάλο που αφορά στην υγεία. Είχαμε το περιστατικό αυτό στην ΚΟ πριν από λίγες μέρες που πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο, όπου η γυναίκα αυτή, η 63χρονη, μεταφέρθηκε μέσα στην καρότσα ενός φορτηγού όπου άφησε και την τελευταία της πνοή. Είναι δυνατόν να τα ζούμε αυτά το 2023? Δυστυχώς η Ελλάδα μας πληγώνει και τα μονάκριβα νησιά μας γίνονται πολλές φορές τόπος που πραγματικά δημιουργεί αιστείες θλίψης, όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά στο Πανελλήνιο. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, οι άνθρωποι να μεταβαίνουν από το Καστελόριζο στη γειτονική Τουρκία, ή από την κότο νησί του Ιπποκράτη να μεταβαίνουν στην Αλικανάσο. Στο νησί του Ιπποκράτη επίσης συνέβη το δυστύχημα με την αλληπαξία του ΕΚΑΒ και το θάνατο της
μιας κυρίας η οποία ουσιαστικά την μετέφερα σε καρότσα χωρίς να έχει πρώτες βοήθειες. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι τα θέματα υγείας δεν επιλέγονται κατά την άποψή μου για κομματική παύλα όχι βέβαια. Μικροπολιτική πρακτική, να τα προσεγγίζουμε με τέτοιου είδους πρακτικές, αλλά θα πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις. Η λύση είναι στελέχωση. Στελέχωση των δομών υγείας, γιατί όταν κάποιος μπαίνει στο νοσοκομείο, κυρία Λιπέρδη, δεν σκέπτεται αν είναι πράσινος, κόκκινος, γαλάζιος, έτσι ο κύκλος στο φρόνημα, σκέπτεται την υγεία του. Η υγεία λοιπόν είναι το υπέρτατο αγαθό. Χρειάζεται λοιπόν στελέχωση, καλύτερη μισθή στους νοσοκομειακούς μας, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στελέχωση και στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, είναι πυλώνα του κοινωνικού κράτους και ειδικά η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία, θα με επιτρέψετε να πω, είναι βασική πυλώνα του κοινωνικού κράτους. Να υπάρξουν κίνητρα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, είτε με μεγαλύτερη μοριοδότηση, είτε με κάποια επιδότηση για την κατοικία τους για να μείνουν. Καλύτερη μοριοδότηση και ανθρώπινες συνθήκες. Όταν φεύγει ο γιατρός από τη Σέριφο, ο μοναδικός γιατρός, εμένα με θλίβει. Με θλίβει γιατί ήμουν αυτός ο οποίος πρωταγωνίστηκε στο να δημιουργηθεί το κέντρο υγείας. Ναι. Έγινε το κέντρο υγείας στη Σέριφο, λειτουργήσε κάποια χρόνια. Όταν όμως δεν υπάρχει, φεύγει ο γιατρός και εγώ θλίβομαι, γιατί άλλα όνειρα έχω για τα νησιά μας. Και οι πολίτες της περιοχής μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι πολίτες που θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια, να ζουν με ασφάλεια. Και αν δούμε και στην άλλη παράμετρο ότι είμαστε μια τουριστική περιοχή, θα δούμε ότι και οι επισκέπτες μας θέλουν να ζουν με ασφάλεια και όλα αυτά τα γεγονότα τα θλιπερά επηρεάζουν και τον τουρισμό μας που είναι βασική πηγή εσόδων και γενικά δυσφημίζουν την περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, πέρα από αυτά που λέω, η ανθρώπινη ζωή είναι μονάκριβη. Και αυτήν πρέπει να προστατεύσουμε. Και είναι θλιβερό να χάνονται ανθρώπινες ζωές στον 21ο αιώνα στα νησιά μας με αυτόν τον τρόπο. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Κόκκινε, το γεγονός ότι όλα αυτά που μας είπατε και όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λέμε και τώρα είναι θέματα τα οποία συμβαίνουν διαχρονικά. Δεν έχουν μπορέσει οι κυβερνήσεις να λύσουν αυτό το πρόβλημα ποτέ. Δεν θα μπορέσουν να το λύσουν. Και εμείς παίρνουμε και υποσχέσεις και δεσμεύσεις από τους υποψηφίους γενικότερα. Τις έχουμε πάρει και πριν από 4 χρόνια, τις έχουμε πάρει και ακόμα παλιότερα, τις ίδιες δεσμεύσεις. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Τι πρέπει να γίνει τελικά? Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν μαυρογιαλούροι, και σας παραπέμπω στη συγκεκριμένη ταινία, την οποία την έχουν δει σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν κότσια, πρέπει να έχουν ειλικρίνεια, ευαισθησία και δημότητα. Και αυτό αστοχνούν και οι πολίτες, γιατί και οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για αυτό που επιλέγουν. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να υπάρξει, επιτέλους πολιτική βούληση. Και πολιτική βούληση για να υπάρξει, αφενός πρέπει να υπάρχουν αποφασιστικοί πολιτικοί που θα χαράξουν θετικές πολιτικές για τον τόπο και στον τομέα της υγείας που αναφέρουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας λαός ο οποίος δεν θα έχει τη μνήμη περιστεριού. Ξέρετε, τα περιστέρια όταν τα πυροβολούν, επιστρέφουν μετά από λίγη ώρα στον τόπο που τα πυροβόλησαν. Ξεχνάνε. Όπως τα χρυσόψαρα. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες, καλό είναι να έχουμε στη μνήμη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές, να μην καταβαλόμαστε από την δύσκολη όντως καθημερινότητα που έχει ο καθένας μας, αλλά την καλύτερη ζωή που θέλουμε και την προστασία της υγείας μας θα πρέπει να την κάνουμε πράξη με συνεχή προσπάθεια και αγώνα και επαγρύπνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει ένας λαός να πιέζει, οι ηγεσίες επαναπαύονται. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε άλλο ένα θλιβερό συμβάν. Εύχομαι να μην ξεχαστεί, αλλά να αποτελέσει πραγματικά το φάρο για να φωτίσει τις ενέργειες εκείνων που πρέπει να κάνουν πράξη, και ειδικά στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, για να λυτρωθεί οι κοινωνίες μας, να θωρακιστούν υγειονομικά τα νησιά μας. Έχω προτείνει και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υπάρξει ένα πλοιάριο, ένα για τις Κυκλάδες και ένα για το Δωδεκάνησο και για τις δύο περιοχές, έστω ένα, το οποίο να δίνει τις πρώτες βοήθειες στα μικρά νησιά. Ναι. Και όπως κάποτε υπήρχε το Δελφίνι της Ελπίδας, έτσι το είχαν ονομάσει στην ομαρχία του Δωδεκάνησου. Δυστυχώς, επιδιοίκηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του κ. Χατζημάρχου, αυτό έχει σταματήσει, έχει γίνει παλιοσύντερα, έχει σταματήσει από τον κ. Μαχαιρίδη, τον προηγούμενο κάτοχο της ηγεσίας της περιφέρειας, να λειτουργεί. Είναι μια δράση που για μένα η περιφέρεια Νότιο Αιγαίο θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Επίσης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη τηλεϊατρική, με τους πόρους που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, τους διαθέσιμους από το ΕΣΠΑ, από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα νησιά μας και να δείξει. Είναι σημαντικό, είναι σημαντική η τηλεϊατρική, λοιπόν, δεν το συζητάμε. Το ακούμε κάθε χρόνο. Το ακούμε και αυτό. Και λιγάκι, προχωράνε μπουσουλώντας τα ζητήματα της τηλεϊατρικής στα νησιά μας. Και το λέω και γενικά μπουσουλώντας, για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ενώ απαιτούνται ταχύτερες ενέργειες. Και επαναλαμβάνω, καλή είναι η τεχνολογία που απαιτείται
και τα μηχανήματα που τα έχουμε ανάγκη στα νησιά μας, γιατί δεν μπορεί να μεταβαίνει ο άλλος για να κάνει μια εξέταση στην Αθήνα, να ξοδεύεται, να πιέζεται, να αγχώνεται, να τρελαίνεται, να το πω έτσι, από την αγωνία μέχρι να κάνει μια εξέταση, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν μηχανήματα στις δημόσιες δομές υγείας στα νησιά μας για να κάνει, να επαναλαμβάνει και αυτές τις απαιτούμενες εξετάσεις. Βλέπετε, προτάσεις υπάρχουν. Και τις έχω κάνει και δημόσια, δεν τις κάνω τώρα προεκλογικά. Αυτά τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Η περιφέρεια εξακολουθεί ωστόσο να δίνει χρήματα στους επικουρικούς γιατρούς, έτσι. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή δεν είμαστε ούτε μικρόψυχοι ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι θετικό βήμα. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η περιφέρεια, το ξαναλέω. Ναι, από ό,τι αποδεικνύεται, όχι μόνο δεν φτάνει, είναι δεν φτάνει καθόλου αυτό. Ναι. Είναι το κυβερνητικό και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά γενικά οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά ακόμα και όχι μόνο αυτοί που κυβερνούν, αλλά και η αντιπολίτευση, θα πρέπει κάποια ζητήματα να τα δουν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με συνένεση και όχι με μικροκομματικό μάτι. Και το λέω αυτό γιατί, όπως σας είπα, δημόσια υγεία, δημόσια επειδή είναι βασικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους, η αντιμετώπιση της φτώχειας επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και τα εθνικά θέματα επίσης απαιτούν ενότητα. Mm-hmm. Τα λέω αυτά όχι μόνο τώρα και διαχρονικά και νομίζω ότι και η παράταξη δικιά μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επινοή Δημιουργίας Νοτιού Αιγαίου, που τελικά μπορεί να ήμασταν με μικρά ποσοστά εκλογικά και τώρα έχουμε δυναμώσει, καταθέτει και προτάσεις, ασκεί και κριτική και κάνει μια επικοδομητική αντιπολίτευση και λυπόμαστε που οι προτάσεις μας ή τουλάχιστον μέρος αυτών δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν θέλουμε να καπελώσουμε ή να υπερηφανευτούμε ότι ήμασταν οι καλύτεροι, ότι καταθέσαμε πρώτη πρόταση, αλλά θα νιώσουμε χαρά, και αυτή είναι η χαρά που νιώθει κάθε άνθρωπος που υπηρετεί τον τόπο, που υπηρετεί τα κοινά με ανίδια τέλεια, όταν γίνει κάτι για αυτόν τον τόπο, από όποιον και να γίνει, και εμείς και να έχουμε χαρά να έχουμε βάλει ακόμα μεγαλύτερη, να έχουμε βάλει και το λιθαράκι μας. Και αυτό το λιθαράκι μας εμείς προσπαθούμε να το βάλουμε όταν κάποιοι ή το αγνοούν ή αδυνατούν να συνθέσουν και να χτίσουν ένα στέρεο οικοδόμημα για την κοινωνία μας. Τι θα κάνει η Πνοή Δημιουργίας και ο Χαράλαμπος Κόκκινος στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου? Έχουμε μάθει, και δεν ξέρω, να με διορθώσετε αν κάνω σε κάτι λάθος, ότι βρίσκεστε σε συζητήσεις και με τη μείζωνα μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με όλους τους ενεργούς πολίτες ανεξαρτήτου ιδεολογίας. Mm-hmm. Είναι ζητήματα κοινωνικά, είναι ζητήματα αναπτυξιακά στα νησιά μας, τα οποία μας ενώνουν. Και με βάση αυτό λοιπόν, με βάση αυτή την πολιτική λογική, προσπαθούμε να συνθέσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πανίσιο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα έχει ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση στα δρόμενα, διεκδικώντας και την περιφέρεια. Εμείς είμαστε παρόντες για να διεκδικήσουμε και την περιφέρεια και πάλι την ηγεσία της. Είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε και ιδεολογία και ενδεχομένως πολιτική τοποθέτηση. Όμως ξαναλέω, τα ζητήματα τα κοινωνικά, τα ζητήματα τα αναπτυξιακά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόοδο αυτού του τόπου, είναι αυτά τα οποία εμείς έχουμε σημαία, θέλοντας να λύσουμε προβλήματα και να τα βάλουμε κάτω από το χαλί ή να κάνουμε επικοινωνιακές τακτικές, όπως κάνει και ο κ. Χατζημάρκος με την Περιφερειακή Αρχή σήμερα. Μάλιστα, άρα λοιπόν θα είστε και πάλι υποψήφιος στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε με ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, και εκεί γίνονται αυτή τη στιγμή κινήσεις. Αλλά ας μην γελιόμαστε, έχουμε και τις κινήσεις που γίνονται κυρίως στους Δήμους. Και ναι, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις τοπικές κοινωνίες για τους Δήμους, όπως ήθιστε, γιατί η περιφέρεια είναι κάτι το αχανές για κάποιους, κάτι το πολύ μεγάλο, όσον αφορά και τις μετακινήσεις και τις δράσεις που επιτελεί. Βεβαίως. Γιατί κάποιος σκέφτεται και τις μετακινήσεις, να μεταβαίνει στη Σύρο, στη Ρόδα, μην κυλιόμαστε, με βάση τους χρόνους του. Αλλά εδώ είμαστε για να εμπνεύσουμε και τους πολίτες, και μόλις τελειώσουν, πιστεύω, οι εθνικές εκλογές. Γιατί θα μπουν μπροστά πιο φούλοι οι μηχανές. Θα μπουν μπροστά οι μηχανές. Βέβαια, ας είναι καλοκαίρι, ας είναι πιεστικό μετά το χρονικό διάστημα για κατάρτιση ψηφοδελτίων, γιατί οι αρχές Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν κατάρτιση. Ναι, βέβαια. Και Ιούλιος-Αύγουστος μετά έμεινε, δύο μήνες. Εντάξει, δύσκολοι μήνες, με την έννοια ότι είναι καλοκαίρι, κάτι κάνουν διακοπές, οι πιο πολλοί όμως μας εργάζονται, οι πιο πολλοί εργάζονται για να βγάλουν τον εκλογή. Ποιος νοιάζεται τώρα για τις εκλογές, κανένας? Και δυστυχώς υπάρχει ένας κορεσμός όσον αφορά και τις εκλογές που γίνονται, γιατί ξέρετε, καλός ή κακός, ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Θα ασχοληθεί με τις εκλογές, θα πάει να ψηφίσει και πάλι 25 του μήνα. Αν θα πάει να ψηφίσει και δεν είναι διακοπές. Εντάξει. Κάποιοι θα πρέπει, μπορεί να λείπουν, αλλά για μένα είναι πράξη ευθύνης και δεν πρέπει να λείπει κανείς από τις κάλπες. Η δημοκρατία απαιτεί να είμαστε εκεί και να μην αφήνουμε άλλους να αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς. Το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε
δεν πρέπει να το παραδίδουμε σε άλλους. Και πώς ειδικά θα... αν δεν θέλουμε να είμαστε ίδιοι υποψήφοι, τουλάχιστον να στηρίξουμε ανθρώπους που τους κλείνουμε ότι θα βοηθήσουν. Γιατί με το λευκό και την αποχή ή το άκυρο δεν βοηθάς, πιστεύω. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου? Πάντως τα δωδεκάνησα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και στις Κυκλάδες στη τέταρτη σειρά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία αναφισβήτητα είναι το μεγάλο φαβορί. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν το πρώτο κόμμα, δεν ανατρέπονται τα πράγματα μέσα ένα μήνα. Ήταν, θα έλεγα, εκλογές παύλα έκπληξη, θα τις χαρακτήριζα. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω περίμεναν αυτή την. Όχι, όχι, κανείς δεν το περίμενε. Δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν έβλεπαν τα αποτελέσματα, βέβαια. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά προβλήματα, φαίνεται αυτό το πράγμα, και εσωτερικά και άλλου είδους ζητήματα. Ήδη προέκυψε και το θέμα με την τουρκική παρέμβαση στη Ροδόπη, όπου το προξενείο της Τουρκίας στηρίζει συγκεκριμένους υποψηφίους που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει παρέμβαση στις γενικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανέβει και, αλλά θα δοκιμαστεί τώρα αν θα υπάρξει περαιτέρω άνοδο. Πιστεύω ότι πάμε σε μια βουλή μάλλον 7 κομματική. Θα μπουν, λέτε. Εγώ πιστεύω 6 κομματική είναι σίγουρη. Η χτύπηση δικιά μου είναι ότι μάλλον σε 7 κομματική πάμε. Η 6 κομματική βουλή θεωρώ πλέον σίγουρη. Λοιπόν, θα μπει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θεωρείτε σίγουρα? Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία και τον αέρα έτσι που έχει αυτή τη στιγμή και αφού γραζόμαστε, φαίνεται να μπαίνει, όπως και θα δοθεί μάχη να για τη νίκη. Νίκη. Για τη νίκη, και δεν ξέρω και πώς θα επηρεαστεί το κόμμα Βελόπουλου, γιατί δεν θα εκπλαγώ αν αντιστραφούν και τα ποσοστά της νίκης με τον κύριο Βελόπουλο. Έτσι, μάλιστα. Γιατί ακούω διάφορες κινήσεις στις εκλογικές μάζες. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα τα δούμε πολύ σύντομα και τις τελευταίες ημέρες. Ίσως έχουμε και δημοσκοπήσεις που θα πέσουν μέσα αυτή τη φορά. Για να δούμε, θα πέσουν μέσα αυτή τη φορά, ναι, γιατί δούμε, ναι. Έπεσαν εντελώς έξω τις προηγούμενες. Ναι, ακριβώς. Αλλά μου λέτε την προσωπική μου άποψη, σας τη λέω. Το ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει στόχο να πάρει την αυτοδυναμία. Και επειδή η αυτοδυναμία, ανάλογα με τον αριθμό των κομμάτων που μπαίνουν στην Βουλή, έχει και συγκεκριμένα ποσοστά, με βάση, επαναλαμβάνω, τον αλγόριθμο που υπάρχει. Ναι, βέβαια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κρατήσει και το υψηλό της ποσοστό που πήρε. Στόχος της είναι. Να το κρατήσει το υψηλό ποσοστό, να γίνει και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εμάς να μας λύσει τα προβλήματα πρέπει, και θα πρέπει να σκύψει πάνω από τα νησιά και πάνω από αυτά τα θέματα που συζητούσαμε. Η άποψή μου είναι η ίδια, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει η κυβέρνηση. Το θεωρώ και μάλλον θα έχει ισχυρή αυτοδυναμία. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω κι εγώ. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, και συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια σας, τα προβλήματα πιέζουν. Πρέπει να δοθεί λύση, και η καθημερινότητα νομίζω επιβάλλει άμεσες ενέργειες χωρίς να χαθεί μετά πολύτιμος χρόνος. Κύριε Κόκκινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ, συγγνώμη να πω για κάτι τελευταίο. Θα είμαστε εδώ τουλάχιστον εμείς να προτείνουμε, να πιέζουμε πολιτικά. Να διεκδικείτε και να πιέζετε. Αλλά ο σκοπός είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Να υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό. Από αυτούς που έχουν την ουσία στα χέρια τους και παίρνουν τις τελικές αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας. Να σας ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά για την ονομαστική σας. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Και πάλι την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στα νησιά μας. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κόκκινε. Καλό απόγευμα, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ.